Φίλοι μελισσοκόμοι, κοιτάτε εδώ πατήματα για τον έλατο στα άγραφα special και για πλέγμα, βέβαια, για πλέγμα λέω, για σύρμα ηλεκτροφόρα καλώδια για την αρκούδα και πολύ καλά δρομάκια, σκληρό τερέν, δρόμος όλο πετραδάκι σπασμένο. Δεν γλιστράει ακόμα μετά από βροχή. Κάτσε να δούμε ακόμα κάνα πάτημα. Ο έλατος πήγε τάπα, λέει, φέτος, που είπε ένας κύριος που γνώρισα, ένας Τσοπάνης. Τα ζωντανά δεν τα ενοχλούμε. Τα αμνοερήφια. Δες εδώ πάτημα τώρα να τρελαθείς. Για πάρτι μας. Κοίτα να δεις που θα φτάσει ο μέλευσης με μένα που έμπλεξε. Και την τρέλα που κουβαλάει. Αυτό το παιδί. Δες εδώ δρόμο, special. Κροκάλα. Πάμε για μέλια Ελάτου. Εδώ η ζωάκια, κάτσε να δεις ακόμα κανένα δύο πατήματα. Του χρόνου να είμαστε καλά. Για να ξεκουμπιστεί αυτός ο Μητσοτάκης. Τον έχω μανία, ξέρω, εντάξει. Αλλά μου τη δίνουν αυτοί οι τύποι. Δεν έχω ιδέα τι σημαίνει εργασία και ούτε θα εργαστώ ποτέ. Μου τη δίνουν πάρα πολύ. Να πεις ο Τσίπρας θα δουλέψει. Σιγά μην δουλέψει. Απλά ο Τσίπρας είναι κλασικός αριστερός του τύπου. Παίζω τάβλη στο καφενείο και πίνω φρεπέ όσο πιο αργά μπορώ. Για να χασομερίσω μου πάω για δουλειά. Ξέρει ότι μπορεί να πάει για δουλειά κάποια στιγμή άμα πέσει πείνα. Μητσοτάκης δεν το περνάει καν από το μυαλό ότι υπάρχει εργασία. Σε καμία περίπτωση. Κάνει μαλακίες με την Τουρκία για να πάρει το αεροπλάνο, το ελικόπτερο να την κοπανίσει και να γίνουμε εμείς κουλουβάχατα. Άλλο πάτημα εδώ, καλό, καραούλι, άμα δεν φυσάει. Πατηματάκια μικρά για πιο μικρούς μελισσοκόμους. Γαμώ. Sorry για τις κακές λεξούλες. Άντε κάντε υπομονή να δείτε ακόμα ένα πάτημα. Άντε δύο λεπτάκια είναι. Υπομονή. Στα τρία. Όσο και να θέλω να καπηλευτώ τη φάση, δεν γίνεται. Η σοσιαλιστική μου βαθιά δημοκρατική μου φύση δεν με αφήνει. Όλα τζάμπα για το λαό. Όλοι μαζί, ο κόσμος της εργατιάς. Και προσέξτε με, δεν ψήφισα ποτέ κουκουέ. Το νου σας. Δεν βλέπω να ψηφίζω κιόλας. Εδώ τα μάξι από το φίλο μας, το Βασκό. Θα το βρούμε να κάνουμε μια κουβέντα. Και εκεί πάνω έχει πατηματάκια τώρα. Δεν πρόσεξε καλά, έχει κάτι δέντρα. Εδώ δεν μπαίνει αμάξι εύκολα. Όχι, μπαίνει. Και πίσω δεν φαίνεται, ήταν καλό πάτημα, πολύ καλό. Βέβαια είναι λίγο κόντρα στην ανατολή του ηλίου αυτά και τον καιρό που δίνει τον ο έλατος τον Ιούνιο συνήθως. Έχει κρυαδάκια, έτσι, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Τι θέλουμε την ανατολή πάντα, όπως και να έχει. Τι θέλουμε τις πρώτες πρωινές ώρες. Εκεί πάνω ήταν το πατηματάκι. Και εδώ για πιο... όχι, δεν είναι εδώ. Sorry, οδηγάω κιόλας. Όχι, δεν είναι καλό. Είναι για... να το δρομάκι. Και εδώ πάτημα, παιδιά. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Αν έρθετε σε επικοινωνία μαζί μου και έχετε καλώδια για αρκούδα, θα κρατήσω εγώ τα στοιχεία εδώ, κάνα τηλέφωνο από τον κύριο που έχει τα ζώα. Να σας υποδεχτεί. Όλα στο όνομα της προόδου.
συνεργαζόμαστε με όλους. Εδώ τώρα έχει κοσμάκι, δεν ξέρω. Δεν ρώτησα αν ενοχλούν τα μελίσσα ή όχι. Θα κάνω και εδώ μια ανοίξη. Σας αφήνω. Κοίτα εδώ, παταράκια. Δεν μπαίνουν αμάξια εύκολα. Εδώ έχει και κήπους. Ας τα αφήσουμε αυτά, έχει παραπάνω. Είναι όμως μαγικά, δεν λέω. Αλπικά τοπία, έτσι, τα αγαπημένα μου. Βέβαια δεν λείπει και το ανατολικό στοιχείο εδώ, τα μαντριά, τα σούπερ κλίνα. Και το σπιτάκι, το αυστριακό. Το μαντρί, το συριακό. Συνδυάζουμε Ανατολή και Δύση σε αυτή τη χώρα και καλά κάνουμε. Το νου μας μην πέσει το βάρος σε μία από τις δύο πλευρές. Το νου μας. Δεν κάνουν για τίποτα. Και οι Ρώσοι είναι άχρηστοι και οι Αμερικάνοι είναι άχρηστοι. Εν μέρη, έτσι. Έχουν και τα καλά τους, αλλά έχουν και ένα τεράστιο ποσοστό αηδίας. Όλοι ξέρουμε τι εννοώ. Ας μην γίνω κακός πάλι. Κατεβαίνω να πάρω νεράκι και τα λέμε. Γεια.